Να προλάβω πριν έρθει ο κύριος Τουλουπίδης, να τον καπελώσω λίγο, για να συγχαρώ τον Στέλιο Γιαννακόπουλο. Πραγματικά, πολύ ωραία παρουσίαση και οι αλήθειες. Και γι' αυτό είναι η σημασία. Να λέμε τις δυσκολίες, να λέμε πραγματικά ότι όταν αρχίσει κάποιος, έτσι δεν είναι Στέλιο, όταν αρχίσει είναι όπως όταν αρχίζει η διουρυθρική, όταν αρχίζει οποιαδήποτε επέμβαση που δεν ξέρεις πού πας δεξιά-αριστερά και θέλει ένα training. Και είναι ευχή έργων, ήταν λέγαμε κάποτε, τώρα είναι πραγματικότητα ότι έχουμε στην Ελλάδα όριμα πια κέντρα. Ένα πράγμα, κύριε Τουλουπίδη, γι' αυτό ήθελα να σας κλέψω. Βγάλτε, δεν ξέρω αν το έχετε κάνει ήδη, επίσημα fellowships, για να μπορέσετε να δώσετε την ευκαιρία στους συναδέλφους να έρχονται για training. Και θα έλεγα εγώ ότι επίστευα επίσημα δεν χρειάζεται να βγάζουν μόνο experts και να είναι τα fellowship το 2 ετών κτλ. Μπορείτε να βγάλετε ή θα αποδεχόσασταν μάλλον 2 φορές το χρόνο για 1 εβδομάδα μέσα από τους μαθητές, μέσα από αυτή τη διαδικασία να επισκέπτονται, να έρχονται σε επαφή με τα απλά, δεν λέω ότι να γίνουν. Είναι μια πρώτη τέτοια. Θα αποδεχόσαστε στην κλινική σας. Κύριε Τουλουπίδη, καθηγητά μου, κύριε Γιαννακόπουλε. Ήδη... Να πάρουμε μια δέσμευση τώρα, ψαρεύουμε εδώ πέρα. Δημόσια, πού να αρνηθεί τώρα, δεν μπορεί. Όχι, όχι. Απλώς, όπως ξέρετε, είμαι και αντιπρόεδρος στο section της ενδρολογίας. Πρόεδρος είναι ο Άρης ο Καραγιάννης. Το έχουμε ανακοινώσει, έχουμε δεσμευτεί ότι όποιος συνάδελφος επιθυμεί για να εκπαιδευτεί πάνω στους όλους τους τομείς ενδρολογίας και εμάς κυρίως σε διαδερμικές, είναι ευπρόσδεκτος. Επιπλέον, οι περισσότεροι το ξέρουν, το Μάιο θα κυκλοφορήσει η προκήρυξη γιατί έχει βγει το ΦΕΚ όπου για πρώτη φορά πανελλήνια... Μπορέσατε να το κάνατε. Έχουμε μεταπτυχιακό ενδοουρολογίας, έτσι. Θα αρχίσει μεταπτυχιακό ενδοουρολογίας. Μέσα στο Πάσχα, ως καθηγητής και ως... Μπορείτε λίγο να μας περιγράψετε, γιατί αυτό είναι... Τα μεταπτυχιακά συνήθως ήταν σε επίπεδο θεωρητικό. Αυτό θα είναι σε επίπεδο πρακτικό, υποθέτω, έτσι. Συνδυασμός και των δύο. Και των δύο. Και πόσες θέσεις θα έχει? Με βάση το ΦΕΚ είναι 20, αλλά για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην πρακτική άσκηση, θα το κάνουμε σε 12. 12 άτομα τα φορά. Είναι ετήσιο, βέβαια. Στο τέλος υπάρχει χρονικό διάστημα για να υπάρξει υποχρεωτικά μεταπτυχιακή εργασία και όσοι επιθυμούν μπορούν να τη συνεχίσουν σε διδακτορικό. Μάλιστα. Και αυτό είναι βέβαια, δεν υπάρχει μισθό, δεν υπάρχει κάλυψη. Όχι, απέναντίας πληρώνει ο εκπαιδευόμενος και δυστυχώς. Το κακό είναι ότι πρέπει να πάμε στην Αλεξανδρούπολη να ζήσουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η παρακολούθηση όμως θα γίνει, είμαστε ευέλικτοι, θα γίνει μετά από συνεννόηση με τους εκπαιδευόμενους, πότε μπορούν να προσέρχονται, ώστε να τα μαζεύουμε όλα μαζί. Ωραία. Στο άλλο θα μπορούσαμε να κάνει αυτή η παραχώρηση για 2 εβδομάδες μέχρι του χρόνου τέτοια εποχή, 2 συνάδελφοι που θα γίνει με μια κλήρωση randomly μέσω ίντερνετ, μέσω των emails, χωρίς να ξέρουμε θα το ονοματίσουμε, να τους δεχθείτε. Βεβαίως, ευπρόσδεκτα. Κάτι πήραμε. Ερωτήσεις στο ακροατήριο. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Γιαννακόπουλο για τις εμπειρίες του, εάν έχει στην παρακέντηση με τους υπερήχους. Κοιτάξτε, με τους υπερήχους κάνουμε όλες τις διαδερμικές νεφροστομίες. Όπως και όσοι κάνουν διαδερμικές νεφροστομίες, χρησιμοποιούν φαντάζομαι τους υπερήχους. Στη διαδερμική λιθοθρυψία, στην παρακέντηση εννοώ για τη διαδερμική λιθοθρυψία, δεν χρησιμοποιούμε υπερήχους. Ξαναλέω και πάλι ότι υπάρχουν πολλές τεχνικές. Δεν ισχυρίζουμε σε καμία περίπτωση ότι αυτό που σας έδειξα είναι το ένα και μοναδικό. Είναι θέμα εκπαίδευσης. Νομίζω ότι η τεχνική με την ακτινοσκόπηση είναι κάπως πιο ακριβής. Σου επιτρέπει να έχεις καλύτερη αίσθηση του κάλικα που διαλέγεις και καλύτερη αίσθηση της σχέσης της βελόνας με το χώρο. Ωστόσο, πάρα πολλοί, ειδικά γερμανικοί σχολείοι, έχουν την αίσθηση ότι χρησιμοποιεί τους υπερήχους για να μπει στο νεφρό. Προσωπικά θεωρώ την ακτινοσκόπηση καλύτερη, αλλά είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν νομίζω ότι μπορώ να αποκλείσω. Ναι, κύριε Γκράβα. Επάνω σε αυτό, συμφωνώ απόλυτα με το Στέλιο. Την ακτινοσκόπηση επιτυχάνεται πολύ καλύτερη προσέγγιση. Νομίζω ότι η μόνη ίσως ένδειξη να χρησιμοποιήσει κανείς τον υπέρηχο σε συνδυασμό με την ακτινοσκόπηση είναι όταν θέλει να παρακολουθήσει άνω κάλικα, ώστε να μπορέσει να αποφύγει τον κίνδυνο του.
Λοιπόν, για τον Άνω Γάλλικα θα σας πω, είναι μεγάλη συζήτηση. Όταν εκπαιδευόμουν σαν ειδικευόμενος στο Σημανόγλιο, θυμάμαι ένα κανόνα. Στη διαδερμική μπαίνουμε πάντα από τον κάτω κάλικα και πάντα κατά από τη δωδεκάτη πλευρά. Αυτό ήταν ο κανόνας που μου είχαν μάθει. Παντελώς λάθος. Στη διαδερμική μπαίνουμε από όποιον κάλικα νομίζουμε σκόπιμο, σε όσο ύψος θέλουμε να πάμε. Θα σας έλεγα, αντί να βάλουμε ένα όριο ασφαλείας για να μην λέμε ότι πάμε στην 8η πλευρά και παρακεντούμε, θα σας έλεγα ότι πάνω από τη 12η είναι σχεδόν ασφαλές. Δεν είχαμε ποτέ επιπλοκή πάνω από τη 12η. Πάνω από την 11η είμαι λίγο πιο διστακτικός. Από τις τελευταίες τρεις διαδερμικές μας, οι δύο ήταν πάνω από την 11η. Αυτό δείχνει τι, ότι μπορείς να πας, φτάνει να ξέρεις ανατομικές σχέσεις, πού πέφτει περίπου το σηκώτη και ο σπλήνας και πού περίπου κατεβαίνει ο πεζοκότας. Αυτά είναι ανατομικές γνώσεις. Μπορούμε να τα συζητήσουμε ακόμη και θεωρητικά, τώρα δηλαδή. Αν αυτά τα ξέρεις, τα έχεις στο μυαλό σου, σε βοηθήσει και λίγο ο αναισθησιολόγος, παίζοντας λίγο με την αναπνοή του αρρώστου, να σου κατεβάσει λίγο τον νεφρό, να σου τραβήξει τον πεζοκότα με μια εκπνοή. Αν τα συνδυάσεις όλα αυτά, μπορείς να πας σε όποιον κάλικα θες μέχρι την 11η. Προσωπική μου συμβουλή για κάποιον που δεν έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, μείνετε κάτω από τη 12η. Για αρχή. Και μετά μπορείτε να ανεβείτε. Η παρακέντηση με την ακτινοσκόπηση στον πάνω πόλο, πάνω από την 12η ή και πάνω από την 11η, είναι πολύ επιτυχής με αυτή η τεχνική. Θα έλεγα ότι ίσως είναι τέλεια για αυτές τις θέσεις αυτή η τεχνική που σας έδειξε. Ίσως. Μισό λεπτό. Πρώτα, μετά θα έρθουμε σε εσάς. Πίσω. Στα χέρια που σηκώνονται από τους εκπαιδευόμενους. Παρακαλώ. Στο τέλος, οι εκπαιδευτές, αν μείνει χρόνος. Στέλνει όλα αυτά ωραία όταν ο νεφρός αυτός δεν είναι χειρουργημένος ανοιχτά. Τώρα, πες μας τις δυσκολίες όταν ο νεφρός έχει χειρουργηθεί και καμιά φορά ωραία. Και δύο φορές, γιατί ναι. Εκεί τα προβλήματα για να πούμε σε άλλα ζητωτικά όργανα είναι πολύ πιο δύσκολα και οι εμπειρίες ήταν πολύ τιμή. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχουν νεφροί οι οποίοι είναι χειρουργημένοι ανοιχτά και όταν κάνεις μια πυελογραφία η ανατομία τους δεν είναι πολύ διαταραγμένη. Αυτή θα έλεγα ότι σε πρώτη φάση για να μπει δεν είναι δύσκολα περιστατικά. Ίσως να έχεις λίγο δυσκολίες στη διαστολή. Με τον μπαλόνι, σπανίως θυμάμαι περιστατικό. Ένα-δύο που δεν μπόρεσε να σκίσει αυτή την ουλή, την παλιά ουλή. Οπότε εκεί αλλάζεις, βάζεις μεταλλικούς διαστολής άλκεν ή βάζεις διαστολής άμπλας και τελειώνεις. Το πρόβλημα είναι ότι ο χειρουργημένος νεφρός με σημαντική διαταραχή στην εικόνα που σου δίνει στην πυελογραφία. Παραδείγματος χάρη, αν έχει προηγηθεί μια ανατροφική, αυτό που βλέπεις μετά είναι αλλαντάλλον. Δεν ξέρεις ποιος κάλικας είναι πρόσεχος, ποιος είναι οκτήσιος, ποια είναι η θέση στον χώρο, τίποτα δεν ξέρεις. Η καλύτερη λύση για αυτούς τους αρρώστους είναι να έχεις πριν μια αξονική τομογραφία. Σε όλους αυτούς κάνουμε μια αξονική τομογραφία πριν, βλέπουμε τον νεφρό στον χώρο, συγγνώμη, στις διαστάσεις που σου προσφέρει η αξονική τομογραφία, συνδυάζουμε και την πυελογραφία και πλέον μετά πολλές φορές κάθομαι με το μυρογνωμόνιο ή με το χάρακα και μετά αγωνίες. Πού θα μπω, πόσο απέχει το σηκώτη. Μπορείς να το υπολογίσεις με μια αξονική. Αφού διαλέξεις τον κάλικα και παραγγελτήσεις, μετά το πρόβλημα πάλι πάει στο θέμα της διαστολής, το οποίο προανέφερα. Γιάννης, ακούμε. Ναι, θα ήθελα να σας συγχαρώ καταρχάς και να ρωτήσω το εξής. Παίζει ρόλο εάν έχουν προηγηθεί εξωσωματικές λιθοτριψίες, αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες σε αυτό το τομέα. Και δεύτερον, αν μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο την διαδικασία του μετά τη λιθοτριψία, πώς βγαίνουν τα τροκάρια. Στην πρώτη ερώτηση, όχι. Θα έλεγα δεν είναι σαν την ουρετροσκόπηση, γιατί φαντάζομαι αυτό είχατε στο μυαλό σας. Στην ουρετροσκόπηση υπάρχει διαφορά αν έχεις κάνει πριν εξωσωματική. Στη διαδερμική δεν καταλαβαίνεις μεγάλη διαφορά. Πολλές φορές το είδημα από μόνο του το έχει προκαλέσει η πέτρα, χωρίς εξωσωματική. Τώρα, αν καμιά φορά είναι παραπάνω μετά από εξωσωματική, δεν μπορώ να το πω με σιγουριά, αλλά δεν θυμάμαι δυσκολίες. Άλλωστε, μην ξεχνάτε πως πολλές πέτρες στην Ελλάδα τουλάχιστον έχουν ήδη χτυπηθεί πριν. Δηλαδή, ένα 70% των περιστατικών μας έχουν ήδη κάνει λιθοτριψία πριν, γιατί έτσι κρίθηκε από αυτούς που τα πρωτοαντιμετώπισαν. Τώρα, για τη μεταχειρητική πορεία, θα σας πω τη στάνταρ πρακτική. Φυσικά υπάρχουν παραλλαγές, έτσι ανάλογα με το πώς εξελίσσεται το περιστατικό. Χειρουργούμε, ας υποθέσουμε, την Δευτέρα το πρωί. Την Πέμπτη το πρωί, δηλαδή την Τρίτη μεταχειρητική μέρα, ο ασθενής. Συγγνώμη, την Δεύτερη μεταχειρητική μέρα, Τετάρτη, ο ασθενής κατεβαίνει και κάνει μία απλή ακτινογραφία και μία νεφροστομογραφία. Εάν στην απλή ακτινογραφία είμαστε εντάξει, δεν βλέπουμε κάτι εμφανές, ή και η νεφροστομογραφία επίσης δείχνει ακέραιο πυελοκαλλικτικό και δεν μας αφήνει υπόνοια ότι έχουμε κάποιο έλλειμμα πλήρωσης, κάπου υπάρχει συγκριματάκι, την Πέμπτη το πρωί τον πάμε στις ενδοσκοπήσεις μας, του βγάζουμε τον καθετήρα νεφροστομίας και όπως είναι έτσι επιτόπου εκεί, παίρνουμε με το εύκαμπτο και κάνουμε μια βόλτα μέσα στο νεφρό. Δεν πονάει, δεν καταλαβαίνει τίποτα ο άρρωστος, είναι πιο ανώδυνο ακόμα και μια χιστιοσκόπηση. Θα μου πείτε, μα γιατί το κάνεις, αφού
στην όπη είναι καθαρό, στην εφροστομογραφία δεν έχει συμπόνια. 90% θα βρει μέσα κάποιο συγκριματάκι. Μα θα είναι στα 5 χιλιοστά, μα θα είναι στα 4, μα θα είναι λίγο μεγαλύτερο, κάτι θα βρει. Σε ένα 10% δεν θα βρει τίποτα. Και η σημασία αυτού είναι ότι. Να γιατί έχουμε, λέμε, υποτροπή τη ληθεία μετά από σωματική και διαδερμική. Να γιατί αφήνουμε πίσω κάτι. Αυτό το κάτι σε 6 μήνες θα είναι πέτρα. Καθαρίζουμε λοιπόν με μια εύκαμπτη second look ό,τι βρούμε. Εάν έχουμε πέτρα σημαντικού μεγέθους, που θα το έχεις δει βέβαια από το χειρουργείο αυτό, παίρνουμε και το holmium laser μαζί. Και όπως είναι εκεί, τη χτυπάμε επί τόπου. Αυτό, ευκαιρία μου δίνεται να το πω, καμιά φορά δεν πειράζει, καλό να λέμε και κάποια πράγματα που κάνουμε, δεν το έχω δει πουθενά παγκοσμίως, το πρωτοανακοινώσαμε στο Παγκόσμιο Ενδρολογικό Συνέδριο το 2006 στο Cleveland, δηλαδή τη second look νεφροσκόπηση με holmium laser λιθοτριψία χωρίς νάρκωση. Μπορεί να γίνει πάρα πολύ καλά και να καθαρίσει ακόμα και μια πέτρα μεγαλύτερη. Εφόσον γίνανε όλα αυτά, την Πέμπτη το πρωί, την Τρίτη μεταχειρητική μέρα δηλαδή, τα βγάζουμε όλα, κολλάμε ένα σακουλάκι και τελειώσαμε. Μια τελευταία ερώτηση από τον συνάδελφο. Να ρωτήσω, η γεωδελική έχει θέση σε έκτοπο νεφρά πεταλοειδή. Συγγνώμη, δεν σας καταλαβαίνω. Σε πεταλοειδή, έκτοπο. Έχουμε κάνει μέχρι τώρα περίπου, αν θυμάμαι καλά, όχι 10 σίγουρα, ή 7 ή 8 πεταλοειδή νεφρά. Στον πεταλοειδή νεφρό υπάρχουν δυσκολίες. Ο πεταλοειδή νεφρό είναι λίγο δύσκολο τεχνικά. Γιατί δεν έχει την στάνταρ ανατομία, οι γωνίες του είναι διαφορετικές. Θα σας έλεγα ότι σε ένα πεταλοειδή νεφρό, αν έχουμε πέτρα στην πίελο, θα πήγαινα αβίαστα. Αλλά αν η πέτρα είναι στην πίελο και σε κάλικες ή μόνο σε κάλικες, χωρίς να έχω το εύκαμπτο το νεφροσκόπιο δίπλα, δεν θα πήγαινα εύκολα. Πάντως, αυτή τη στιγμή η διεθνή τάση λέει ότι αν έχετε σε ένα πεταλοειδή νεφρό πέτρα μέχρι 1,5 εκατοστό, θα μπορούσατε να δοκιμάσετε λιθοτριψία. Από 1,5 και πάνω, είναι καλύτερα να πηγαίνουμε διαδερμικά, διότι αυτοί οι νεφροί, όπως ξέρετε όλοι, δεν έχουν καλή αποχέτευση και δεν καθαρίζουν καλά. Άρα φοβάμαι ότι το ποσοστό των ασθενών με πεταλοειδούς που θα έχουν ανάγκη επέμβασης, μάλλον με τα σημερινά δεδομένα, είναι υψηλότερο. Είναι δύσκολη η νεφρή, όμως αυτό είναι σίγουρο. Είναι δύσκολη. Λοιπόν, ας κλείσει ο Ανδρέας Κουλαρίκος. Εγώ απλώς ήθελα να πω, να ξεκινήσω από την τελευταία ερώτηση. Το πεταλοειδή νεφρό πρέπει να πας προς την μέση γραμμή περισσότερο και αρκετά πιο κάθετα στον καλικά σου. Θα συμφωνήσω με τον Στέλιο, είναι αρκετά δύσκολο. Ήθελα μόνο μια μικρή τοποθέτηση για να βάλω τα πράγματα σε μια τάξη. Ο Στέλιος έχει δίκιο όταν αναφέρθηκε στο Σισμανόγλιο. Όταν εκπαιδευτήκαμε, έχει απόλυτο δίκιο. Τα πράγματα έχουν αλλάξει άρτην, Στέλιο μου, από τότε. Χρησιμοποιούμε, είμαι υποχρεωμένος να το αναφέρω. Χρησιμοποιούμε τρεις τεχνικές. Η πρώτη τεχνική είναι το down the barrel που είπες και εσύ και την περιέγραψες. Αν έχεις όμως ένα νεφρό που είναι κάτω από την πλευρά, δεν εξέχει καθόλου κάτω κάλικας από την πλευρά σου, κάτω από τη 12η δηλαδή, με το down the barrel πρέπει να πας οπωσδήποτε πάνω από τη 12η πλευρά. Ενώ με το triangular, με την triangular τεχνική, πας κάτω από την πλευρά, αν έχεις έναν λίθο στον κάτω κάλικα. Το down the barrel είναι εξαιρετική τεχνική αν θες να τσιμπήσεις άνω κάλικα. Και ο υπέρηχος έχει και αυτός ενδείξεις. Χρησιμοποιούμε και τα τρία. Ανδρέα, άφησε και μερικά τεχνικά μυστικά. Προς Θεού, όταν είπα προηγουμένως για το Σισμανόγλιο, δεν αναφέρθηκα στη σημερινή πραγματικότητα. Μιλάω για τη δεκαετία του 90, εγώ ήμουν δικηγόρο του 95, τότε που διαδερμική ακόμα ήταν στα. Στέλιο, συγγνώμη, πρέπει να σε διακόψω για ένα λόγο. Διότι εσείς οι νέοι δεν πρόκειται ποτέ να σας επιτρέψουμε, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά, να κάνετε τα λάθη που έχουμε κάνει εμείς οι παλιότεροι. Εσείς είστε μία ομάδα, σας αγαπάμε όλους και εσείς θα εκπροσωπείτε και την ελληνική ουρολογία και θα εκπαιδεύετε όλους τους νέους συναδέλφους, ανοιχτή σε όλους και όχι εγώ το κάνω και κανένας άλλος. Αυτό έχει τελειώσει οριστικά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.